Λοιπόν, κοντά μας ο Βασίλης Πέλκας, ένας παίκτης ο οποίος είναι από τους πλέον ταλαντούχους της ομάδας των Τρικάλων. Συνεχίζεις για τρίτη σεζόν φέτος στα Τρίκαλα, έτσι? Ναι, πραγματικά είναι η τρίτη σεζόν στην ομάδα. Είχα δύο καλές χρονιές στην ομάδα. Η πρώτη ήταν η άνοδος, που ήταν πετυχημένη σεζόν. Πέρσι η ομάδα πιστεύω ότι πήγε σχετικά καλά, μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα. Και φέτος πιστεύω ότι με το πλάνο και με τους παίκτες που έχει όλη η ομάδα, νομίζω θα έχουμε καλύτερη πορεία σχέση με πέρσι. Μίλησέ μας για την προετοιμασία. Είναι αρκετά επίπονη, είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε τη δεδομένη χρονική στιγμή? Νομίζω η προετοιμασία ξεκίνησε σε κατάλληλο χρονικό διάστημα. Κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που ζητάει ο προπονητής, και νομίζω μέσα από την προσωπική δουλειά του καθενός θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη πρωταθλήματος όταν ανακοινωθεί. Πιστεύεις ότι οι προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, που είναι ονόματα αρκετά δυνατά για τα δεδομένα της κατηγορίας, θα βοηθήσουν ώστε η ομάδα να πραγματοποιήσει μια καλύτερη πορεία στο νέο πρωτάθλημα? Προφανώς έχουμε πάρει καλούς παίκτες οι οποίοι θα βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο ο καθένας ξεχωριστά την πορεία της ομάδας, και όπως είπα πριν, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη πορεία σχέση με πέρσι και το ελπίζω πραγματικά. Τα νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα της Super League 2, πώς τα βλέπεις? Δύο όμιλοι. Αν μη τι άλλο, ο όμιλος που θα συμμετάσχουν τα Τρίκαλο Βόρειος είναι πολύ πιο δυνατός, με αρκετές ιστορικές ομάδες. Πράγματι, ο όμιλος ο Βόρειος έχει πολλές ιστορικές ομάδες οι οποίες θα θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην Α' Εθνική. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε έναν στόχο. Πιστεύω ότι από την αρχή θα πορευτούμε με αυτό και όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Και όσον αφορά τους προσωπικούς σου στόχους, θα ήθελες να κάνεις μια χρονιά έτσι ακόμη καλύτερη φέτος και πιθανώς να υλοποιήσεις και μια μεταγραφή την επόμενη σεζόν σε υψηλότερο επίπεδο? Αυτό είναι το ζητούμενο, να έχω μια καλύτερη χρονιά και από πέρσι και από πρόπερσι, ώστε να μπορώ να διεκδικήσω μια θέση σε μια ομάδα στην Αλφα Εθνική, και γιατί όχι να μην γίνει φέτος. Ωραία. Έγινε, Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.